Πάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 88η ημέρα του χρόνου σήμερα. Όσο και τα πλήκτρα που πιάνω. 88 πλήκτρα που πιάνω. Γι' αυτό έχει καθιερωθεί. Δεν το ήξερα κι εγώ. Φέτος το έμαθα, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Μέρα Πιάνου. Όπως πολλές παγκόσμιες μέρες, έτσι έχουμε και Παγκόσμια Μέρα Πιάνου. Θέλω να καλωσορίσω, πριν ξεκινήσουμε, να θυμάμαι την παρουσία τους, ο κύριος Ανίστης Πολυδρομίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Ηρακλής Τσακαλίδης, κοντά μας είναι και ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Πέτρος Σαντανιάν, και έχουμε και τα χαιρετίσματα από τον βουλευτή μας, τον κύριο Καράβου, είναι εδώ η γυναίκα του, λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί και αυτός πάντα μας θυμάει με την παρουσία του στις εκδηλώσεις. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που πραγματοποιούμε στο Πολιτιστικό Κέντρο Focus. Θόδωρε, το ονομάζω Πολιτιστικό Κέντρο γιατί έχει γίνει Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΟΚΑΣΟΥ. Ναι. Δυστυχώς, το ξέρουμε ότι ταλανίζει την περιοχή μας αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει Πολιτιστικό Κέντρο. Και τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς, δεν υπάρχει πολιτισμός στο έργο μας. Εμείς, ως Σχολή Μουσικής και εσείς ως κόσμος που αγκαλιάζεται πάντα αυτές τις εκδηλώσεις, προσπαθούμε να παραπέσουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε, δεν κάνουμε πολλές εκδηλώσεις. Είχαμε μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση πριν λίγες μέρες εδώ, ένα αφιέρωμα που κάναμε στην ποιήση σε συνδυασμό με τη μουσική. Και τώρα, σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Πιάνου, και οι μαθητές της σχολής μας θα σας χαρίσουν πολύ ωραίες μελωδίες. Η μουσική ενώνει τον κόσμο, οπότε αυτό το πράγμα εδώ πέρα ήταν κάτι διαφορετικό. Είναι και για μας πρώτη φορά που το κάνουμε σε τέτοιο χώρο και γι' αυτό θα παρακαλέσω να θα ξεκινήσει η εκδήλωση, να κάνουμε όσο μπορούμε ησυχία για να μπορέσουν οι μαθητές να είναι συγκεντρωμένοι. Το να καταφέρει κάποιος μαθητής να παίξει ένα κομμάτι στο πιάνο αρκετά δύσκολο, γιατί πραγματικά δεν υπερβολεί. Χρειάζεται χιλιάδες, μέχρι και δεκάδες χιλιάδες νότες να παιχτούν. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι ο εγκέφαλος να μπορέσει να συντονίσει τόσες νότες όταν υπάρχει φασαρία. Αυτό θα είναι το μόνο που θα ζητήσω από εσάς. Δεν ξεκινάω να κάνω ποτέ λόγους, γιατί αφήνω τη μουσική να μιλήσει. Αλλά γενικότερα πρέπει να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι βοηθάνε για να γίνει κάτι τέτοιο. Πάλι τελευταία στιγμή το κάναμε, το οργανώσαμε, γιατί πριν 10 μέρες αποφασίσαμε ότι θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν δεν έχεις επαγγελματίες μουσικούς και όταν έχεις παιδιά που θα παίξουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά και από τους γονείς που τους ακούσαμε αρκετά και τους πιέσαμε για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τις δύο καθηγήτριες, την κυρία Δή Παλίτσα και την κυρία Τζίμα Νάντια που έχουν επιμεληθεί την γιορτή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι βοηθήσανε, τον κύριο Παπαβασιλείου που θα είναι στον τοίχο, την γραμματιακή του υποστήριξη, τη ΣΕΒΗ, τη Μάρθα που κάνουν τις αφίσες, που κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, από πίσω δουλεύει πολύ σε κόσμο. Και κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και εδώ μπροστά βλέπω τον τύπο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, έχει συγκινήσει με όλο αυτό το αγκάλιασμα που κάνει και τη Μαρίνα, η Γεωργιά του τη Μαρίνα, το Ρέμπες 24, τον κύριο Παπαδάκη από το Πολίτες Ολεοκάστρο. Είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Πιστεύουμε σε εσάς, εκτός από όλα τα υπόλοιπα και την καθημερινότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που κάνετε και για τον πολιτισμό, που υποστηρίζετε τις εκδηλώσεις και είσαστε πάντοτε δίπλα μας. Θα δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά. Θα απολαύσουμε μια πολύ πολύ καλή βραδιά. Θα παίξουμε να μην πέσει όλο τον εκδηλώσιο. Και στο τέλος υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα μείνετε με το τέλος, θα είναι μια πρωτότυπη και πολύ ωραία έκπληξη που θα έχει ένα πολύ μεγάλο έπαθλο για τους μαθητές. Πραγματικά πολύ μεγάλο έπαθλο. Θα χαρούν περισσότερο νομίζω οι γονείς από το έπαθλο. Λοιπόν, εύχομαι καλή ακρόαση σε όλους. Κυρία Δίπα, στο ενδιάμεσο των τραγουδιών θα σας δίνω και κάποιες πληροφορίες για το πιάνο, για τα τραγούδια, οπότε θα είναι πολύ ωραία όλη η διαδικασία. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα. Πρέπει να βάλουμε έναν φωτισμό εδώ, γιατί δεν θα βλέπουν τα παιδιά. Θα το
πείστε κάτι. Είπε ο κύριος Τομπάης πολύ σωστά, την 88η ημέρα του χρόνου γιορτάζουμε το πιάνο. Από το 88 πλήκο. Αλλά τώρα πιο πολύ επευθύνουμε στους μαθητές. Λίγο έτσι για να μαθαίνουμε. Τα πλήκτρα γνωρίζουμε ότι είναι κατασκευασμένα. Στα πρώτα χρόνια, τα άσπρα πλήκτρα από ελεφαντόδοτο, τα μαύρα από μαύρο έβαινο. Βέβαια και τους ακόμη, τα ακριβά πιάνο, έτσι είναι, αλλά πολλές φορές έχουμε τώρα το τελευταίο καιρό έχουν αντικατασταθεί με πλαστικό. Πολύ καλής ποιότητας πλαστικό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε κάποια αν είναι ελεφαντόδοτο πλαστικό. Το πιάνο είναι ο βασιλιάς των οργάνων. Είναι από μόνο του μια ολόκληρη ορχήστρα. Γιατί ένας πιανίστας μπορεί να σταθεί μόνος του. Δεν χρειάζεται άλλο όργανο. Τις περισσότερες φορές στέκεται και μπροστά από την ορχήστρα, ως σολίστας. Αυτή τη στιγμή όμως τα παιδιά θα παίξουν μόνα τους και έτσι θα δούμε τη δυναμική αυτού του οργάνου, γιατί πραγματικά είναι το μόνο όργανο που μπορούμε στα κλίμα. Όλα τα άλλα όργανα θέλουν οπωσδήποτε και μια συνοδεία πιάνο. Ας ξεκινήσουμε με τον Λεωνίδα τον Καρύδη. Όταν φτιάχναμε το πρόγραμμα, βάλαμε πρώτα από το πρώτο μέρος της Moonlight Sonatas, της διάσημης σονάτας του Μπετόβεν, γιατί είναι το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι για να δείξουμε πραγματικά τα χρώματα του οργάνου αυτού και θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί το λέω αυτό. Πραγματικά ο Μπετόβεν, ο Χάιζεν, ο Μότσαρτ ήταν οι συνθέτες οι οποίοι ήταν πρωτοποριακοί, δηλαδή αμέσως έδωσαν υπόχρωμα στο όργανο. Thank you.